Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λεάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Χειροποίη τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ, αληθινά όνειρα. Κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι και σήμερα κοντά σας. Κυριακή, κοντή γιορτή, τα ψέματα τελειώνουν. Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας, πλησιάζει η ώρα του λαού. 10 εκατομμύρια Έλληνες ψηφοφόροι. Να δούμε πόσοι θα προσέλθουν στις κάλπες, πόσοι θα πάνε ία-ία παραλία ή πόσοι θα πάνε εκκλησία. Η ζούγκλα κινείται στο κλίμα των ημερών και στο κλίμα των εκλογών. Σήμερα εδώ η ζούγκλα κοντά σας, με εκλεκτούς καλεσμένους. Ξεκινάω από τον κύριο Παναγιώτη Σκούτα. Θα με διορθώσει να κάνω κάτι λάθος. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ανοιχτή πόλη. Δεν ήταν εξάρτητος. ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Σακελαρίδη. Ακριβώς. Έχουμε την χαρά, όχι, την ελευθερία ψυχογιού, την ψυχή της παρέας, την έχουμε στη μέση. Ευχαριστώ. Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, αντικαπιταλιστική ανατροπή, δηλαδή. Δηλαδή με την Ανταρσία κατεβαίνουμε. Με την Ανταρσία. Ούτε και εμείς ήμασταν ανεξάρτητοι. Ούτε και εσείς ανεξάρτητοι. Και το χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί λέει και ο Σγουρός ότι είναι ανεξάρτητος και να ρωτήσει την ανεξαρτησία αν το ξέρει. Ωραία. Μπήκατε δυναμικά πολύ. Γιάννης Γεωργαντάς, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Με τον κύριο Καμίνη. Τον κύριο Καμίνη. Δικαίωμα στην πόλη. Δικαίωμα στην πόλη. Και εκλεγμένος ήδη δημοτικός σύμβουλος. Στο στούντιό μας η κυρία Ελευθερία Χαρά Ζερβουλάκου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος, ενωτική πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου. Ακριβώς. Καλησπέρα. Είμαι το δήμαρχο μας, τον Γιάννη Καλαφατέλη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Δεν είστε οι πιο αδικημένοι. Να σας πω, θα είστε και οι πιο προβεβλημένοι από το στούντιο δίπλα. Πολύ ωραία. Καλώς μας είδατε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω από εσάς. Είστε ανεξάρτητοι εσείς, γιατί εδώ ήδη. Εγώ είμαι ανεξάρτητη. Τελείως ανεξάρτητη. Έχετε κάποια απόχρωση? Όχι, καμία απόχρωση και δεν είμαι πολιτικός. Κατεβαίνω για να βοηθήσω. Δεν είστε πολιτικός. Είστε νέα, ωραία. Με χρέη. Ο συνδυασμός ή χωρίς χρέη στο Διόνυσο? Δεν έχουμε χρέη καθόλου στο Διόνυσο. Είμαστε πλεονασματικοί σαν Δήμος. Βέβαια, εντάξει. Και στο Δήμο Διονύσου υπάρχουν διάφορα θέματα, εννοείται. Έχετε χειριστεί τα προβλήματά σας? Βέβαια, φυσικά. Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική? Ξέρετε, γίνεται. Ενώ όλοι αποστρεφόμαστε τελευταία και καταδικάζουμε την πολιτική, όλοι θέλουμε να ασχοληθούμε τελικά με την πολιτική. Αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων που έχουμε για αυτές τις εκλογές. Ευχάριστο και δυσάρεστο μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει αυτό. Εξαρτάται. Εσείς τι λέτε? Θεωρώ ότι πρέπει να μπουν μέσα νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καινούργιες ιδέες, διαφορετικές και έχουν όρεξη να δουλέψουν. Και να μην είναι πολιτική είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, στον Δήμο πρέπει να δούμε το καλό του Δήμου μας και να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε για να γίνουν τα πράγματα που θέλουμε. Και αυτό είναι μόνο με δουλειά και με μια καλή ομάδα. Εμείς ξέραμε ότι τα κυρία Ζερβουλάκο, τα βόρεια προάστια περνάνε καλύτερα από τα άλλα που είναι κάτω από τα ποτάμι. Άλλαξε. Άλλαξε αυτό. Δεν ισχύει πια. Έχει και στο Δήμο Διονύσου έχει πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία. Ξεκίνησα από εσάς γιατί είστε στο διπλανό στούντιο. Πολύ ωραία. Τώρα, στο debate εδώ, πάμε. Αρχίζουν τα δύσκολα. Οι φιλοφορνήσεις τελείωσαν. Έχουμε ετικέτες. Μοναδικός όρος στη συζήτηση που κάνουμε είναι
να κινούμεθα στα λογικά πλαίσια, μπορείτε να παρεμβαίνετε. Και εσείς, κυρία Ζερβουλάκα, από το διπλανό στούντιο, αν δεν σας ακούμε, πετάξτε κανένα ποτήρι και εγώ είμαι εδώ να επιστρέψω αμέσως εσάς. Να κάνω μια παρέμβαση. Όσες θέλετε, κάντε. Απλώς σας βλέπω πολύ δυναμική. Επειδή είπε η συνυποψήφια σε άλλο συνδυασμό, βέβαια αυτό δεν έχει σημασία, για το απολυκτίκ. Το απολυκτίκ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Και κάποιος που κατεβαίνει ως υποψήφιος μπορεί να μην είναι επαγγελματίας πολιτικός, γιατί ούτε κι εγώ είμαι επαγγελματίας πολιτικός, αλλά πρέπει να έχει πολιτική. Και η πολιτική είναι θέση. Ναι. Εσείς είστε μαχητικοί. Δεν εννοώ με ήττα μόνο, αλλά και όμικρον γιώτα στην Ανταρσία. Πολλοί μάλιστα αυτή τη μαχητικότητα την εκλαμβάνουν ως αιρετική μαχητικότητα και μάλιστα λένε ότι είστε τον άκρον. Ισχύει αυτό? Τον άκρον δεν. Τι εννοείτε με τη λέξη άκρα, γιατί θα το παρεξηγηθούμε. Είστε αριστερά και πηγαίνετε και λίγο πιο εκεί αριστερά. Δηλαδή... Είμαστε αριστερά, ξεκάθαρα αριστερά. Και αυτή η λογική των δύο άκρων που έχει καλλιεργηθεί μέσα από τα συστημικά μέσα, έχει καλλιεργηθεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Λοιπόν, εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν μπορούμε να είμαστε ο λίγον έγκυος. Πού το βρήκανε αυτό? Ή θα είμαστε αριστεροί ή θα είμαστε δεξιοί. Λοιπόν, η κυρία αφού δεν πήγε φυλακή από τη γυναίκα του κυρίου Πάγκολου, θα πάει από εμάς. Η κυρία Ψυχογιού, λοιπόν, είχε μια έντονη διαμάχη. Γιατί τόλμησε να πει την κυρία Χριστοφάκη, κυρία Παγκάλου, την είπατε? Ναι, αυτά εντάξει. Τώρα όλους και τον κύριο Παγκάλου. Δεν εκδικάστηκε ποτέ αυτή η υπόθεση, διότι δεν θέλανε να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση. Αν εκδικαζόταν, είτε τη χάναμε στο δικαστήριο, θα ήμασταν κερδισμένοι, γιατί θα έπρεπε να καταγραφεί το Πάγκαλο σε ως βρισιά, σε όλα τα λεξικά, οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και αν την κερδίσαμε, πάλι αναφανδόν θα φαινόταν ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Τέλος πάντων, όλους αυτούς θα τους γράψουμε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τον νεαρό της παρέας μας. Ναι. Κύριε Γεωργαντά, εσείς φυσικός είσαστε, δικαίωμα στην πόλη, με τον Γιώργο Καμίνη. Με τον Γιώργο Καμίνη, τον τωρινό δήμαρχο. Ακούω τον Δήμαρχο να λέει ότι από εδώ και πέρα θα φανεί το έργο μας. 3,5 χρόνια δεν φάνηκε. Συμμαζέψαμε. Ναι, δεν είπα αυτό ακριβώς. Είπα ότι 3,5 χρόνια με την κατάσταση που παρέλαβε και με τη γενικότερη κρίση που υπήρχε όλο αυτό τον καιρό και με δεδομένο ότι οι Δήμοι κακά τα ψέματα ήταν κρατικοσυντήρητοι και όταν μειώνονται οι πόροι από το κράτος υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στο να κινηθούν. Έκανα μια τεράστια προσπάθεια εξοικονόμησης και να σταθεί η πόλη όρθια, στηρίζοντας όσο γίνεται περισσότερο τους πολίτες που πληγήκαν ως επιτοπλίστων από την κρίση. Με συσίτια και ούτω καθεξής, ας μην τα αναφέρουμε, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Και από εδώ και πέρα, έχοντας εξασφαλίσει και κάποιους ευρωπαϊκούς πόρους αρκετά σημαντικούς και έχοντας μπει και μια σειρά γενικότερη στη διοίκηση του Δήμου, στη διοικητική δομή του Δήμου με το καινούριο οργανόγραμμα και το καθεξής, θα μπορέσει να προχωρήσει σε έργο πιο ουσιαστικό. Προς το παρόν, δημοσκοπικά είστε καβάλα στο άλογο. Ξέρει η Πασία ο κύριος Καμίνης? Πιστεύω να πέσει. Ξέρει η Πασία, φαντάζομαι, εκλογική Πασία, αν εννοούμε. Και ναι, καβάλα στο άλογο δεν είμαστε, είμαστε πρώτοι. Θέλει αγώνα μέχρι τελευταία στιγμή, δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Φαίνεται ότι είμαστε πρώτοι, θα περάσουμε σίγουρα στο δεύτερο γύρο, αλλά μέχρι τελευταία στιγμή θέλει αγώνα για να μην χαθεί αυτή η μάχη. Κύριε Σκούτα, θα περάσουμε σίγουρα στο δεύτερο γύρο. Εσείς με τον κύριο Σεγκελαρή θα περάσετε στο δεύτερο γύρο? Εμείς είμαστε άλλωστε πρώτοι. Ορίστε. Αυτή τη στιγμή. Πρώτοι όλοι είστε, δηλαδή δεν γίνεται πρώτοι. Διότι κάθε μέρα, εμείς το βλέπουμε στις γειτονίες της Αθήνας, και θέλω να σας πω ότι μην παίρνετε υπόψη σας στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια αγανάκτηση στην κοινωνία, η οποία, πιστέψτε με, θα εκφραστεί με το πιο ηχηρό τρόπο σε αυτές τις εκλογές, και τις αυτοδυτικές και τις ευρωεκλογές. Ναι, αλλά δίνουν μισό, ένα μικρό προβάδισμα δίνουν τα περισσότερα γκάλα. Θα είναι, όταν μας συμφέρουν, λέμε ναι, δημοσκοπήσεις. Δεν μας συμφέρουν, δεν αφορά εσάς, μόνο αφορά όλους. Μπορείτε να παρέμβετε. Εγώ λέω ότι θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα. Να υποθέσω. Και θέλω να σας πω επίσης ότι προχθές ήμουν σε ένα άλλο κανάλι και λέγανε για τη δημοσκόπηση του κυρίου Πανά που έδειχνε τη Δούρου 25 με 4-5 μονάδες μπροστά από τον κύριο Σγουρό και πάλι είπα να μην δίνουν σημασία σε αυτές τις δημοσκοπήσεις γιατί η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη, αυτό τουλάχιστον προκύπτει, άρα ας κρατήσουμε μικρό καλάθι σε σχέση με τα αποτελέσματα τα δημοσκοπικά και ας περιμένουμε και την Κυριακή να εκφραστεί ο πολίτης στην κάλπη και νομίζω ότι αυτή θα είναι και η καλύτερη δημοσκόπηση. Τώρα όσον αφορά για το έργο του κυρίου Καμίνη, μια και αναφερθήκαμε σε αυτό, εγώ θέλω να σας πω ότι ο κύριος Καμίνης δυστυχώς
Και το λέω δυστυχώς, διότι το 2010, μετά από μια 25ετία κυρίως δεξιών δημάρχων στο Δήμο της Αθήνας, οι Αθηναίοι πίστεψαν ότι μπορεί ενδεχόμενα η παρουσία του να δώσει ένα άλλο άρωμα διακυβέρνησης και λειτουργίας της πόλης. Αυτό το οποίο σήμερα μπορούμε να αποτιμήσουμε, τουλάχιστον από τη δική μας τη μεριά, είναι ότι υπήρξε εξίσου συντηρητικός, εξίσου νεοφιλελεύθερος και ουσιαστικά λειτουργήσε μέσα στα πλαίσια του μνημονίου, εκπληρώντας τις επιλογές της κυβέρνησης και μη διεκδικώντας τίποτα για την πόλη και για το Δήμο φυσικά. Με αυτή την έννοια θέλουμε να τονίσουμε ότι ήταν μια διαχειριστική περίοδος, διαχειρίστηκε τη λιτότητα και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει έργο αποτιμημένο στο Δήμο της Αθήνας και παρακαλώ όποιος το έχει αποτιμήσει και το έχει να το παρουσιάσει, εδώ είμαι να το ακούσω. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Κοντά, πάνω σε αυτό πριν πάω στην κυρία Ψυχογείου? Καταρχάς είναι τελείως ισοπεδωτική. Είναι ισοπεδωτική αυτή η λογική να ταυτίζουμε τώρα το Γκαμίνι, που όντως επιβεβαίωσε τις προσδοκίες των δημοτών μετά από 25 χρόνια που άλλαξαν συντηρητικοί δεξιοί δήμαρχοι. Είναι ισοπεδωτικό αυτό που λέμε ότι δεν έγινε τίποτα και διαχειρίστηκε τη λιτότητα και ούτω καθεξής. Ναι, τη λιτότητα διαχειρίστηκε. Λιτότητα υπήρχε στο κράτος αυτή την περίοδο, άσχημα ήταν τα οικονομικά και σε αυτές οι συνθήκες έπρεπε να κινηθεί. Και κράτησε το Δήμο όρθιο μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Άρα λοιπόν όλοι οι δήμαρχοι που δεν έκλεισε κανένα σε όλη την Ελλάδα, ναι, είναι πετυχημένοι δήμαρχοι και αφού δεν έκλεισαν. Άρα... Δεν είπα μόνο ότι δεν έκλεισε, είπα ότι στήριξε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και το ξέρετε πολύ καλά πόσο μεγάλο έργο γίνεται σε αυτό το τομέα. Είπα ότι βάλαμε μπροστά έργα ανάπλασης της πόλης μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους, χωρίς να επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, 120 εκατομμύρια. Δεν είπατε ότι ξυλώσατε τα παγκάκια για να μην πηγαίνουν να κοιμούνται οι άστεγοι? Τώρα αυτό είναι λαϊκισμός. Τα παγκάκια δεν ξυλωθήκαν, τα παγκάκια αλλάζουν. Αλλάξαν κάποια παγκάκια στην πλατεία Κλαϊθμόνος. Υπάρχουν παγκάκια. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ναι, στην Αθήνα άνθρωποι, ναι, άστεγοι, ναι, εξαρτημένοι από ουσίες, οι οποίοι είναι αβοήθητοι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιατί δείχνει την εικόνα της χώρας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ευρύτερης πολιτικής. Δυστυχώς υπήρχαν και πρωτύτερα τέτοια φαινόμενα τα οποία διωγγώθηκαν στην κρίση. Δυστυχώς όλοι λυπόμαστε. Και ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί για αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Με ξενώνες φιλοξενίας, με συσίτια και ό,τι μπορεί να κάνει. Σημαντικότερο. Εντάξει, με άπλωμα δομών. Κριτική μπορούμε να κάνουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι ένας δήμαρχος, η υποχρέωσή του είναι να διεκδικεί. Αυτό το πράγμα και ο κ. Καμίνης δεν το γνωρίζει. Όλα αυτά τα τρία χρόνια ουσιαστικά εκπλήρωσε το τι του λέγανε. Ναι. Κατά τη δική μας γνώμη, μια δημοτική αρχή έχει υποχρέωση και απέναντι στην κυβέρνηση. Και εμείς τουλάχιστον. Τότε γιατί έρχεται πρώτη δημοσκοπήσεις? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Μην μου πείτε πάλι. Έστω αυτό. Υπάρχει εδώ το λάθος. Εγώ λοιπόν το, θα σας πω, αφού το μιλάτε, πιθανό λάθος. Αφού μου λέτε, αυτό, θέλω να σας πω ότι το 80% των ερωτηθέντων, αν είσαστε ευχαριστημένοι από την τριετία του κυρίου Καμίνη, λέει όχι στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, το ποσοστό αυτό είναι μέρος ενός πολύ συγκεκριμένου κομματιού. Όλη η κοινωνία όμως, όλη η Αθήνα, μιλάω στις δημοσκοπήσεις, αυτές τις οποίες αναφέρεστε. Καλά, παίζουν ρόλο και οι ερωτήσεις που τίθονται στις δημοσκοπήσεις. Όχι, γιατί λέει... αν σας πάρω εγώ τηλέφωνο και σας πω, πέστε μου δύο ποτάμια και μου πείτε τον Αλφιό και τον Ποινιό και το καταγράψω, άρευτο, ναι, και το καταγράψω ότι ψηφίζετε ποτάμι, τίθεται και ένα θέμα. Εδώ με πήραν εμένα που είμαι υποψήφια και μου λέγανε τι θα ψηφίσω στην περιφέρεια και δεν αναφερόταν πουθενά η Ανταρσία. Υπάρχουν θέματα με τις δημοσκοπήσεις. Σίγουρα υπάρχουν θέματα για το κατά πόσο είναι αντικειμενικές. Ναι, άλλωστε δεν δημοσιεύονται πλέον οι δημοσκοπήσεις. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν καταλάβει το τι συμβαίνει και νομίζω κρατούν αποστάσεις από αυτές. Ναι, φοβούνται γιατί είναι λίγο θολό το τοπίο. Να ξεφτυλιστούν και οι ίδια τα μέσα εφημερίδες. Ναι, λογικό είναι. Για την επόμενη μέρα, διότι θα κρυθούν και αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες, θεωρώ, το επόμενο διάστημα. Πάμε στο στούντιο δίπλα, η κυρία Ζερβουλάκου θέλει να πει κάτι από αυτού. Γεια σας. Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τώρα για αυτές τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε, πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Σας φέρω πρώτο κόμμα, εσάς εκεί, εννοώ οι δημοσκοπήσεις, ναι, της, ναι, του Διονύσου, ας πούμε. Το Διονύσου δείχνει τον Καλαφατέλη, ναι, πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Τι χρωματάκι έχει, έχει λίγο μπλε ή έχει άλλο? Ανεξάρτητος. Δεν έχει, είναι ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος. Άσπρο. Αν είχε, δεν θα πήγαινα μαζί του. Οπότε. Ακούσατε την κριτική που σας έκανε η κυρία Ψυχογείου για το απολυτικ. Βέβαια, εσείς με το που μπήκατε τώρα σε έναν συνδυασμό, δεν είστε απολυτικ. Εκεί αναγκαστικά θα δουλέψετε
για τα προβλήματα της περιοχής. Αρχίζει να γίνεται πολιτικοποιημένο πρόσωπο. Πάντως, αυτό το θέμα... Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα δουλέψω για τα προβλήματα της περιοχής, όπως ακριβώς το είπατε. Εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύση, λέτε. Ναι. Να πω κάτι για το ανεξάρτητο. Το ανεξάρτητο είναι κάτι κούφιο. Διότι κανένας δεν κάνει ανεξάρτητη πολιτική. Όλοι κάνουν μια πολιτική κάτω από ένα πρίσμα, είτε πολιτικό είτε ιδεολογικό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε με ροζάκια ενίοτε, κύριε Σκούτα. Με ροζ χρωματάκια, δηλαδή έβαλε λίγο νερό στο κρασί του. Και μάλιστα κατηγορούν ότι έχετε. Να μην πω την έκφραση για Σάρα και Μάρα, έχετε πάρει πολύ κόσμο το Πασόκ εκεί. Ακούστε του κόλπου σα μέσα. Έχετε... Και μάλιστα... Να απαντήσω μετά για τον εξάρτητο. Εντάξει, απαντήστε αν θέλετε αυτό και μετά να απαντήσω εγώ. Είστε όλοι ευγενικοί με τις κυρίες σήμερα και αυτό είναι καλό, με εκπλήσει ιδιαίτερα. Όχι, ξέρετε κάτι, ο κόσμος θεωρώ ότι έχει βαρεθεί την πολιτική, έχει βαρεθεί τα κόμματα, γιατί εκεί μας έφτασαν, μας κατέστρεψαν γενικά. Όχι όλα τα κόμματα. Θεωρώ όλα τα κόμματα. Αυτά που διακυβέρνησαν. Αυτά είναι επικίνδυνο. Αυτά που διακυβέρνησαν. Δεν διαφωνώ καθόλου. Οπότε το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι, τουλάχιστον στους Δήμους, που να έχουν τελείως διαφορετική λογική. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Και από τους δημόσιους υπάλληλους και από όλους, να κινηθούν σε διαφορετικούς ρυθμούς και να κάνουν πράγματα. Πώς να χαράξουν πολιτικοί οι Δήμοι όταν δεν έχουν πλέον δικά τους κονδύλια και περιμένουν το μάνα εξ ουρανού? Εκεί τίθεται ένα θέμα. Γιατί μιλάμε για ανεξάρτητες πολιτικές και δεν λέμε και δεν ξεκαθαρίζουμε ότι οι Δήμοι και οι περιφέρειες είναι πλήρως εξαρτημένοι από ένα οικονομικό μνημόνιο που λέγεται Καλλικράτης. Και επειδή έχω διαβάσει τα προγράμματα αρκετών που κατεβαίνουν είτε σε Δήμους είτε σε περιφέρειες, τίθεται ένα θέμα. Διότι με τι λεφτά θα τα κάνουν όλα αυτά? Με τι λεφτά θα τα κάνουν όλα αυτά? Από τη στιγμή που ο Καλλικράτης απαξιώνει τελείως τους Δήμους, απαξιώνει τελείως την περιφέρεια και όχι μόνο δίνει περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά έχουν οι Δήμοι και η περιφέρεια έχει πάρα πολύ λιγότερα έσοδα. Και υπάρχει κι άλλο ένα. Ότι με τα ΕΣΠΑ που όλοι έχουν ξαμοληθεί και μιλάνε για τα ΕΣΠΑ, τα ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή πηγαίνουν σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Γουρός ως περιφερειάρχης έδωσε προεκλογικά δώρο στην εταιρεία του Μπόμπολα 40 εκατομμύρια και χωρίς διαγωνισμό. Ορίστε. Το γράφει εδώ. Και μάλιστα το ελεκτικό συνέδριο σε πρώτη φάση λέει: θα έπρεπε να γίνει διαγωνισμός, λέει. Και λέει μετά: δεν έχει υπολογιστεί η μείωση μισθολογικού κόστους και βγάζει υπερκέντρος ο ανάδοχος. Και μετά επανέρχονται και λέει: μας εμφάνισε νέα χαρτιά που δεν υπήρχαν και αποδεικνύουν ότι εξυπηρετήθηκε το δημόσιο συμφέρον. Από πού προκύπτει αυτό? Και από πού προκύπτει ότι δεν πρέπει να γίνεται διαγωνισμός επειδή ο εθνικός εργολάβος είναι ο Μπόμπολας? Και ο κύριος Γουρός αυτή τη στιγμή είχε αφήσει ακάλυπτο. Αφήνει να δει ότι είναι διαπλεκόμενος, δηλαδή, ο κύριος Γουρός τώρα, να καταλάβω. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Αυτό λέω εγώ. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Τώρα, το πόσο διαπλεκόμενος είναι ο Γουρός μπορούμε να το συζητήσουμε. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να λέει ότι δεν έχω λεφτά για τη μετακίνηση των μαθητών και να μην τον νοιάζει αν τα παιδιά θα μπορούν να πάνε στο σχολείο, στο μουσικό σχολείο ή στο καλλιτεχνικό σχολείο που είχαν διακοπεί οι συγκοινωνίες και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να την αυτούν στον αέρα όλες οι συγκοινωνίες όλων των σχολείων. Και δεν τους νοιάζει αν τα παιδιά μας θα πηγαίνουν ή δεν θα πηγαίνουν σχολείο και δεν τους νοιάζει αν θα παραβιάζεται το συνταγματικό δικαίωμα να πηγαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο. Θα στηρίξετε δούρους στο δεύτερο γύρο? Ορίστε. Θα στηρίξετε δούρους στο δεύτερο γύρο? Κοιτάξτε. Είναι προβοκατόρικη η ερώτησή μου. Είναι εντελώς προβοκατόρικη η ερώτηση μου. Όχι, θα την απαντήσω. Απαντώ και σε προβοκατόρικες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, αντιπαρέχομαι. Λοιπόν, επειδή. Εκτός και αν πιστεύω ότι θα βγείτε, ας πούμε, θα είστε δεύτερη δύναμη. Γιατί. Όταν κατεβαίνει ο άλλος, πιστεύω. Δεν έχουμε καβαλικεύσει κανένα καλάμι και αυτά να τα πείτε σε αυτούς που το έχουν καβαλικεύσει, γιατί το έχουν καβαλικεύσει πολλοί. Ωραία, και μιλάνε θέλετε για χαμένη ψήφο και θα σπάσει κανένα καλάμι και θα έχουμε ατυχήματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, στο δεύτερο γύρο, εμείς δεν θεωρούμε τους ανθρώπους πρόβατα να τους πούμε τι θα κάνουν. Στο δεύτερο γύρο υπάρχει μια πολιτική ευθύνη για το τι θέλει να ψηφίσει ο άλλος. Αν θέλει να πάει βεβαίως, δεν στηρίζουμε με την καμία το σγουρό. Τώρα, αν θέλει ο άλλος να το ξαναρίξει η αντικαπιταλιστική ανατροπή ή να ψηφίσει τη Δούρου, αυτό είναι δικαίωμά του. Δεν δίνουμε εμείς κατεύθυνση. Αισθάνεσαι λίγο πιο κοντά ιδεολογικά στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι.
Μα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο συνεργασία μαζί σα. ΣΥΡΙΖΑ το έχει αφήσει. Ναι. Αλλά εσείς αντιστέκεστε. Ναι, ας προσπαθήσει πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί μεταξύ του, γιατί σε διάφορους δήμους, παραδείγματος χάρη στο Δήμο Μαρκοπούλου, το ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει με 3,5 συνδυασμούς. Εδώ δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Και ας αφήσει εμάς, που έχουμε μία ξεκάθαρη θέση απέναντι στα πράγματα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να. Φοβάσαστε την Ανταρσία, δεν μιλάτε. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτηση που λέει ότι ο κάθε πολίτης έχει τη δική του. Μίλησε και κάτι άλλο όμως, κύριε Ψηφογιού. Είπε ότι κατεβάζει 3,5 συνδυασμούς. 3,5 συνδυασμούς. Λέω το εξής πράγμα. Το πρώτο σας άρεσε, το δεύτερο. Είναι σωστό αυτό. Το νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν χωράει δεύτερη συζήτηση. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι προφανώς δεν το γνωρίζω στο Μακόπουλο τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά σε όλη την επικράτεια της χώρας και σε ένα φούντομα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδέχεται να έχουν υπάρξει και τέτοιες καταστάσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ως ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ως δυνάμεις της αυτοδιοίκησης δεν έχουμε ούτε πρόγραμμα, ούτε προοπτική, ούτε λογική σύγκρουσης με αυτή την πολιτική. Νομίζω το έχουμε δείξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο της Αθήνας. Εγώ θέλω να πω ότι και με τον Κωνσταντίνο που ήταν από την Ανταρσία Δημοτικό Σύμβουλος, πάρα πολλές προτάσεις είχαμε υπογράψει κοινά και τις είχαμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θεωρούμε ότι τα προβλήματα της Αθήνας δεν λύνονται με αυτοδυναμίες. Εμείς θα πιστέψουμε, αν εκλεγούμε και είμαστε πρώτη δύναμη και πάρουμε το Δήμο, εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με όλες τις δυνάμεις. Προφανώς η Ανταρσία έχει ένα δικό της σχεδιασμό, ένα δικό της πολιτικό σχέδιο, όπου μπορούμε να συναντηθούμε για τα δικαιώματα, για το να γίνει καλύτερη η πόλη μας. Νομίζω ότι και οι ίδιοι και εμείς θα θέλαμε να συναντηθούμε. Όσο μπορούμε να συναντηθούμε, συναντιόμαστε και συναντιόμαστε συχνά με το ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Στους δρόμους, με όλους τους αγωνιστές. Εκεί που δεν μπορούμε να συναντηθούμε πολιτικά, είναι στο γεγονός ότι η πολιτική μας θέση δικιά μας, που μιλάει έξω για το ευρώ, που μιλάει ότι δεν αποδεχόμαστε το χρέος, γιατί το χρέος ή θα το αποδεχθείς ή θα το λουστείς. Και το ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα διαπραγματευτούν. Τι θα διαπραγματευτούν? Θα διαπραγματευτούν συνταγές μαγειρικής με κανίβαλους και θεωρούν ότι δεν θα τους φάνε. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική θέση. Επίσης, εμείς θεωρούμε αυτό που λέει ο Κατζατζάκης, ότι ο λαός δεν σώζεται. Ο λαός σώζει. Και είμαστε, δεν θέλουμε να μας αναθέσουν την εξουσία. Δεν είμαστε υπέρ της ανάθεσης. Είναι αμφίσιμη, πιστεύετε, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ? Ορίστε. Είναι αμφίσιμη η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πιστεύετε? Να πω κάτι. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός διαφορετικός από την κεντρική διοίκηση και από την πολιτική των κομμάτων. Νομίζω ότι σε επίπεδο. Ο αρχηγός τοπικής... ανέβασε ψηλά τον πήχη και είπε ότι θα είναι δημοψήφισμα. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Άλλο θέλω να πω. Προφανώς είναι πολιτικές εκλογές. Άλλο θέλω να πω. Ότι έχει άλλα χαρακτηριστικά την άλλη μέρα των εκλογών. Δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά σε τοπικό αυτοδιοικητικό επίπεδο τα προβλήματα της πόλης. Εκεί υπάρχουν πολλές δυνατότητες να συναντηθούμε. Δεν θα λύσουμε εμείς στην Αθήνα το πρόβλημα της διαπραγμάτευσης του χρέους της χώρας. Αυτό είναι μια πολιτική θέση, σεβαστή, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα προβλήματα της πόλης. Και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι μπορούμε να συναντηθούμε. Τώρα, όσον αφορά για το ζήτημα που έθεσε του χρέους και όλο αυτό το πακέτο της πολιτικής, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί, και το έχουμε πει και το λέμε συνεχώς, ότι η χώρα μας έχει ανάγκη να κρατηθεί όρθια. Θεωρούμε ότι πρέπει με την Τρόικα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτούμε. Μιλάμε για μείωση του χρέους και από εκεί και πέρα να... ξέρουμε αυτά, αλλά σχέδιο B έχετε? Αν αυτά δεν λειτουργήσουν, αν δεν τα δεχτούν, έχετε ετοιμάσει το σχέδιο B και όχι το σχέδιο Αλαβάνο. Το σχέδιο B βρίσκεται μέσα στο σχέδιο Α. Hey. Το κλείνει. Εσείς γιατί είστε εναντίον των συνεργασιών? Διαβάζω εδώ που λέτε ότι νέος άνθρωπος, λέτε δεν πιστεύω σε συνεργασίες προοδευτικών δυνάμεων. Δεν πιστεύω, πού ναι. Το έχω πει εγώ αυτό? Κάπου το έχω διαβάσει επιστολή. Κάνετε λάθος, πιστεύω έχω πει. Το δεν πιστεύω όχι. Πιστεύετε. Και αντίθετα είμαστε και σε ένα συνδυασμό που είναι πολύ συλλεκτικός, όπως ξέρετε. Την προηγούμενη φορά μας είχαν στηρίξει 4 κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, οι Δημάροι, οι Οικολόγοι, Πράσινοι και η Δράση. Αυτή τη φορά μας έχουν στηρίξει ακόμα περισσότερες πολιτικές κινήσεις, μια σειρά πολιτικών κινήσεων, με κοινή αναφορά στην κεντροαριστερά ως επιτοπλίστων.
και κινηματικού χαρακτήρα. Οπότε δεν, αυτό είναι τελείως λάθος. Σας ήρθε κουτί η κάθοδος όχι των δωρεών, του Σπηλιοτόπουλου και του Κακλάου. Κοιτάξτε, τώρα ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σίγουρα είναι ένα γεγονός που έχει ευνοήσει τη δική μας την παράταξη. Αν ήταν ενωμένη ο συντηρητικός χώρος, σίγουρα θα είχαν κάποια καλύτερη εκλογική απόδοση. Μας έχει ευνοήσει, ας μην λέμε. Κάποια αποχώρηση. Να δούμε και καμιά χρυσαυγή, δεύτερο γύρο, όχι. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα πάει καλά, σίγουρα. Δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα, ο κόσμος έτσι στρέφεται σε ακραίες λύσεις. Θα πάει καλά η Χρυσή Αυγή, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσει δεύτερο γύρο. Και θα είναι και ένα πολύ κακό πολιτικό μήνυμα, αν γίνει κάτι τέτοιο ευρύτερα στην πρωτεύουσα να πάει. Όπως παράταξη πολιτικά μηνύματα με τις χειραψίες του κυρίου Καμίνη με τον Μιχαλολιάκο. Ακούστε να δείτε κάτι. Είμαστε η τελευταία παράταξη που θα κατηγορήσει ότι δώσαμε χώρο στη Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Καμίνης, αν μη τι άλλο, την πολέμησε και πάνω από ότι ίσως θα έπρεπε ένας δήμαρχος. Πολύ παραπάνω. Έπαιξε κεντρικό πολιτικό ρόλο σε αυτό το θέμα και την πολέμησε σύστολα τη Χρυσή Αυγή και καλά έκανε. Οπότε μην λέτε τώρα, επειδή έγινε μια χειραψία πιθανώς την πρώτη μέρα της ορκομοσίας, πάτε να ρίξετε τώρα λάσπη στον κύριο Καμίνη σε αυτό το θέμα. Τους απαγόρευσε τα συνεργασία σας και η συνεργασία σας με τον Τζίμερο και η συνεργασία σας με τον Τζίμερο. Οι απόψεις του Τζίμερου, ένα κομμάτι. Ακούστε να δείτε. Πολύ μακριά. Με τον κύριο Τζίμερο διαφωνώ πάρα πολύ στις απόψεις του, αλλά δεν έχει και καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Ας μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Ας μην βγαίνουμε κάποιοι με πλεόνασμα ευαισθησίας και δημοκρατίας. Γιατί αυτό κάνει κακό συνολικά στο πολιτικό μας σύστημα. Μια η Χρυσή Αυγή είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Και ο Καμίνης την πολέμησε. Εγώ μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Ναι, για να πάμε ενώ, στη... δεν αναφερθήκατε καταστάσεις στην πόλη όπου άνθρωποι χώρους τους διατηρούσαν και τους λειτουργούσαν, όπως για παράδειγμα η αγορά της Κυψέλης. Αντίθετα, στην παιδική χαρά του Αγίου Παντελεήμονα δεν διανοηθήκατε να ξεκινήσετε κάτι. Αυτό δείχνει και ένα μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, και στις πιέσεις που δεχτήκατε ως διοίκηση. Εδώ με συγχωρείτε, αλλά θα σας διαψεύσω. Στον Άγιο Παντελεήμον, νομίζω το ξέρετε, εδώ και 1,5 μήνα περίπου έχουν ξεκινήσει. Δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε για αυτό το οποίο προηγήθηκε 3,5 χρόνια. Αυτό έχει απόλυτα δίκιο ο κύριος, διότι και αυτό έγινε, και αυτό έγινε μετά από την παρέμβαση των αντιφασιστικών κινημάτων που πηγαίνανε στην παιδική χαρά και προστάτευσαν τον κόσμο και καταφέραν τα κινήματα την ανοίξαν την παιδική χαρά. Δεν την ανοίξατε εσείς. Και αυτό ήταν άλλη μία ανθρωπή. Για να δούμε πόσο γιατί το πόσο μακριά είμαστε και το πόσο λιβανοκοσκιδίζουμε τους φασίστες φαίνεται στην πράξη. Τέλος πάντων, νομίζω. Και των δύο άκρων την εκφάρμοση. Νομίζω ο κόσμος ξέρει πολύ καλά. Και ο κύριος Καμίνης είχε ταυτίσει Πολάκης βγαίνοντας σε παράθυρα τηλεοπτικών καναλιών τη Χρυσή Αυγή με την Ανταρσία και θα έπρεπε να ντρέπεται γι' αυτό. Εντάξει, δεν θα συνεχίσω αυτό τον κατήφορο της κουβέντας. Ξέρουμε πάρα πολύ. Κατήφορος είναι αυτό που έκανε. Εντάξει, όχι κουβέντα που έκανε. Αν θέλετε να μου πείτε τώρα πως ο κύριος Καμίνης σας ταύτισε με τη θεωρία των δύο άκρων και όλα αυτά, δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Τι να κάνουμε τώρα. Παρακαλώ, υπάρχουν και βίντεο. Ποιο είναι ο δημόρος τώρα τη Χρυσή Αυγή των Ακραίων Αντιλήψεων, ο κ. Καμίνης? Συνήγορο του πολίτη. Ξέρει πολύ καλά ο κόσμος. Ποια ήταν η πολιτική. Έγινε στην ΕΤ, πριν τη ρίξουν το μαύρο και το άραχλο, στην εκπομπή του Κώστα του Αρβανίτη. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ θα σα κάνω και μια τελευταία παρατήρηση σε αυτά που υπόθηκαν πριν. Σχετικά. Όχι για την κουβέντα εννοώ, όχι παρατήρηση με την αρνητική έννοια. Σχετικά με τον Καλλικράτη. Υπόθηκε πριν από την κυρία Ψυχογιού ότι ο Καλλικράτη υπήρξε αναχρονισμό. Σε τα πάντα και ούτω καθεξής. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Όντως υπάρχει μια κυβερνητική πολιτική αναχρονισμού της αυτοδιοίκησης, παίρνοντας κάποιες αρμοδιότητες που είχαν ριζώσει και είχαν αποτελέσματα, όπως η σχολική φύλακη, η δημοτική αστυνομία και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά δεν είναι από κοιήματα του Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης είχε γενναίους θεσμούς, έδωσε αρμοδιότητα. Ότι ο Καλλικράτης ουσιαστικά. Είχε κενά, σίγουρα. Λίμον, κάθε καινούρια. Μα δεν είναι κενά. Δεν είναι κενά. Είναι ένα οικονομικό μνημόνιο. Μπορούν οι Δήμοι να παρουσιάσουν ισοσκελή συλλογισμό με τον Καλλικράτη? Εντάξει. Μπορούν. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορούν. Να πάω λίγο στην κυρία Ζερμανάου και επανέρχομαι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν. Ακούτε μπορούν. Εδώ την ερώτηση. Δεν θα μου θέτετε. Όχι, μπορούν ή δεν μπορούν. Δεν θα απαντήσω με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εντάξει, απαντήσατε μόνοι σας. Έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση που έχω και εγώ το τελευταίο διάστημα, ότι για το Δήμο της Αθήνας τσακώνονται περισσότερο για το τζαμί, αν θα γίνει ή όχι, ή για τα υπόλοιπα προβλήματα, και θα πάω μετά στους καλεσμένους εδώ. Τι λέτε? Εγώ περιμένω να ακούσω προβλήματα και τώρα βλέπω να τσακώνονται για κομματικούς λόγους. Δεν νομίζω, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Είπαμε, πολιτική κάνουμε. Πολιτική κάνετε εσείς. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Εσείς τι θα κάνετε, εργόχειρο, δηλαδή στο Δήμο?
Εγώ δεν θα κάνω εργόδειρο. Εγώ θα βελτιώσω το Δήμο μου. Μαζί με τους υποψηφιούς μου. Ασκώντας πολιτική θα το βελτιώσετε το Δήμο. Αυτά κάνετε και μετά. Ξέρετε πώς. Ακούγοντας τον κόσμο, βελτιώνοντας την κατάσταση, την καθημερινότητα, την ανεργία, όλα αυτά. Εντάξει. Είναι καλώς. Πολύ πιο βασικά και τα χρειάζεται ο κόσμος. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό που είπατε. Αποδερματοποιείτε και λίγο την κατάσταση. Δηλαδή, αποφορτίζει το κλίμα. Εγώ δεν διαφωνώ με τη λεκτική σας έτσι τώρα παρέμβαση που κάνατε. Αλλά. Πάει μαζί με τον Πάγκαλο. Πάει μαζί με τον. Τι εννοείται δηλαδή. Τι εννοείται. Αυτό το οποίο είχατε πει και στο ίδιο μήκος κύματος η παρέμβαση. Στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτό. Εγώ με τον Πάγκαλο. Όχι, όχι. Η παρέμβασή σας. Φοβίζετε λιγάκι τα κανάλια για αυτό. Δεν σας καλούνε. Γιατί δεν βλέπω να έχει εκπροσώπηση Ανταρσία. Βλέπω εκπροσώπηση μάχημη στους δρόμους. Αφού να το ομολογήσω αυτό. Να το πω βέβαια. Αλλά δεν σας βλέπω στα κανάλια. Δεν είναι από γιατί δεν πάμε. Όπου μας καλούν, πάμε. Δεν μας καλούν. Γι' αυτό το και έχω. Και το ποιους καλούν και ποιους λιβανοκοσκινίζουν δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Εσείς καλά πάτε στα κανάλια. Βλέπω έχει ανέβει στα κάγκελα σήμερα ο Κακλαμάνης. Ναι. Με τα μεγάλα κανάλια. Κάλεσαν τους τρεις υποψήφιους και σαν να μην υπήρχε ο Κακλαμάνης. Ναι. Και σαν να μην υπήρχε και η κυρία Κουτσούμπα, έτσι. Και η κυρία Κουτσούμπα. Εντάξει, το Ανταρσία. Βέβαια, εκτός... ό,τι και να είναι. Περιφερειακή. Εγώ είμαι υπέρ να γίνονται ευρύτερες συζητήσεις με όλους τους υποψηφίους. Εγώ το τζαμί θυμάμαι όμως. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπω έναν Σπυλοτόπουλο, έναν Καμίνη και από εδώ έναν νέο άνθρωπο Σακελαρίδη να ακούει και να παρεμβαίνει. Και αυτό για το τζαμί. Ωραία, κοιτάξτε. Αν θα κάνουμε όχι τζαμί στην Αθήνα. Για το προηγούμενο που είπατε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Για το προηγούμενο που είπατε. Εγώ είμαι υπέρ των ευρύτερων συζητήσεων στην τηλεόραση με όλους τους υποψήφιους που εμφανίζουν τουλάχιστον κάποια δημοσκοπικά ποσοστά ή κάποια εκλογικά από τις προηγούμενες μάχες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν μπορεί να γίνεται σε κάθε περίπτωση με διαφορετικό σκεπτικό. Γιατί, π.χ., ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές ζητάει επίμονα debate μεταξύ μόνο Σαμαρά και Τσίπρα. Εκεί πέρα, δηλαδή, θέλουμε το debate των δύο επικρατέστερων, ας πούμε, αλλά στις αυτοδιοικητικές, γιατί δεν καλούμε και τους υπόλοιπους. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, αναλόγως που μας συμφέρει, που εμφανιζόμαστε πρωτοπόροι και που όχι. Καλά, έχουμε τον κύριο του ποταμίου, τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος κάνει συνέχεια μόνος του debate. Εντάξει, αυτό είναι άσχετο όμως με αυτό που είπα ότι... τώρα δηλαδή να έχουμε και ένα μέτρο. Εντάξει. Έχει ή πιστεύουμε πως πρέπει να... ή πιστεύουμε ότι πρέπει να... Λέω, είχαμε τις πολιτικές υποψηφιότητες, τώρα έχουμε και τις υποψηφιότητες του Μπόμπολα. Ναι, αλλά αυτό είναι άσχετο με αυτό που είπα ότι εγώ θέλω να καλούνται όλοι οι υποψήφοι στις συζητήσεις και να ακούγονται όλες τις θέσεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται συνέχεια. Και πρέπει όχι... να ξεφύγουμε από τη διαμάχη με τον τζαμί, να πάμε σε πιο ουσιώδη θέματα. Κοιτάξτε, τι πιστεύετε. Το θέμα με τον τζαμί, εγώ πιστεύω, είναι ένα πυροτέχνημα του κυρίου Σπυλιοτόπουλου για να συσπυρώσει πιθανώς το δεύτερο γύρο. Όμως, για να πρέπει να απαντήσουμε. Δεν γίνεται να μένουν απαντά κάποια θέματα, αλλά είναι ένα εκλογικό πυροτέχνημα για να συσπυρώσει ψηφοφόρους και συναυγείς για το δεύτερο γύρο. Δεν υπέγραψε ποτέ για να γίνει ο τζαμί στο Βοτανικό. Λοιπόν, το θέμα το σοβαρό που αποκρύπτεται επίσης και δεν το συζητάνε. Και δεν θα τους βοηθήσει κανένας Θεός τους εργαζόμενους να επανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους, είναι το θέμα των ΕΣΠΑ. Είναι το θέμα των ΕΣΠΑ. Και τα εξαμηνήθηκα σε μηνάρια με τα 300 ευρώ, 350, ναι, και ο όπου ΣΥΡΙΖΑ, εκεί έχουμε και ακόμη πιο συμπίεση προς τα κάτω του μισθού. Ακριβώς αυτό. Εδώ έχω ένα δελτίο τύπου των εργαζομένων των ΙΒΙΚΑ που βγήκε χθες και οι άνθρωποι καταγγέλνουν όλη αυτή την κατάσταση. Τους δίνουν 490 ευρώ εάν είναι όλες τις μέρες στη δουλειά τους, αν λείψουν ή αρρωστήσουν δεν τα παίρνουν ούτε αυτά, σε έναν εργασιακό μεσαίωνα χωρίς να έχουν το παραμικρό εργασιακό δικαίωμα και έρχεται και η κυρία Δούρου στην περιφέρεια και όλοι οι υπόλοιποι και λένε ότι θα φέρουν την ανάπτυξη με τα ΕΣΠΑ. Δεν έρχεται η ανάπτυξη με δούλους. Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας. Δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από την απόλυτη απραξία, από την απόλυτη ακινησία, να μην ανοίξουν ούτε καν αυτές οι θέσεις που είναι κατάπτυστες. Συμφωνώ με τον τρόπο που γίνονται. Συμφωνώ. Αλλά να μην ανοίξουν ούτε αυτές και να υπάρχει απόλυτη ανεργία, λοιπόν, τι να κάνουμε. Αυτό... Συμβιβαζόμαστε και πορευόμαστε σε. Αν εσείς συμβιβαζόσαστε, εμείς με την κακομοιριά και με την κατάδια, ναι, δεν συμβιβαζόμαστε. Εσείς... Απαιτούμε αξιοπρέπεια για τους εργαζομένους, απαιτούμε σταθερές θέσεις εργασίας. Μπορείτε να το εξασφαλίσετε αυτό την επόμενη μέρα των εκλογών με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, μπορείτε. Ο μοναδικός τρόπος για να εξασφαλιστεί αυτό. Και όχι είναι... σε βάθος δεκαετίας,
την επόμενη μέρα. Ο μοναδικός τρόπος για να εξασφαλιστεί αυτό την επόμενη μέρα είναι να μην αποδεχθούμε το χρέος, γιατί οι τράπεζες δανείζονται λεφτά. Μπορείτε να το κάνετε αυτό αν βγείτε στην περιφέρεια Αττικής. Η κυβέρνηση δανείζεται λεφτά. Για τις αυτοδιοικητικές μιλάμε. Αν βγείτε στην περιφέρεια Αττικής, μπορείτε να το κάνετε αυτό που λέτε. Μα αυτό είναι κεντρική σκηνή. Ναι, δηλαδή, ωραία. Αλλά εσείς για την περιφέρεια μιλάτε τώρα. Αν βγείτε στην περιφέρεια, μπορείτε την επόμενη μέρα να κάνετε αυτό που λέτε. Να μην αποδεχθούμε το ναι. χρέος. Εμείς ως πολιτική άποψη το χρέος δεν το αποδεχόμαστε. Ναι, δεν σαν πολιτική άποψη, πρακτικά, αν διοικήσετε την περιφέρεια, πρακτικά, αν διοικήσετε την περιφέρεια ή το Δήμο. Πρακτικά, αν διοικήσετε την περιφέρεια ή το Δήμο, τι κάνετε την επόμενη μέρα με αυτό το θέμα που λέτε, ότι τα ΕΣΠΑ είναι κακά γιατί έχουν επονίδει στους όρους για τους εργαζομένους και δεν τα θέλουμε. Απαιτούμε από την όποια κυβέρνηση ναι. να συγκρουστεί με αυτό και να δημιουργήσει σταθερές θέσεις εργασίας για όλους. Και όσο δεν θα το κάνει αυτό η κυβέρνηση, γιατί δεν θα ελέγχεται από εσάς άμεσα, τι γίνεται. Ανεργία φουλ. Δεν θα μαζέψουμε τα σκουπίδια. Τι θα κάνουμε, θα πάω και στο σκηπέρα, γιατί το έργο έχει σταματήσει εκεί. Πρακτικά ούτε εμείς θέλουμε αυτούς τους όρους εργασίας. Αλλά τι να κάνουμε. Με μεγάλα λόγια δεν γίνεται δουλειά. Τι να κάνουμε. Κυρία Δερβουλάκου, υπάρχει θέλετε ελπίδα. Θέλετε να βάλουμε και μία. Θέλετε να τι το κατεβάσουμε και πιο κάτω στα 50 νέα ευρώ. Νέα πολιτικός που κατεβαίνετε στο Διόνυσο. Υπάρχει ελπίδα. Θα το κατεβάσετε στα 0 με αυτό που λέτε. Μα ήδη δεν πληρώνονται. Πιστεύετε ότι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω και προσπαθούμε να δούμε μπροστά. Η πολυπόθετη ανάπτυξη, συμφωνείτε με τον Πρωθυπουργό, δηλαδή κάποια στιγμή θα έρθει. Όχι. Δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Έχουμε ακόμη Γολγοθά μπροστά μας. Μεγάλο, δυστυχώς. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε με τις δυνάμεις που έχουμε να μην μαλώνουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλό για τον τόπο μας κάποια στιγμή. Το να μην μαλώνουμε λίγο δύσκολο, γιατί εδώ είμαστε στην εποχή του Διέρη και Βασίλευε. Το ένα κοινωνικό στρώμα. Έχει ταχθεί εναντίον του άλλου, ή μάλλον το σπρώξανε για να εναντίον του άλλου. Και ξεκινάω από το θέμα των διαμαρτυριών. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν μπορεί 100 άτομα να σταματάνε ολόκληρη την κίνηση στην Αθήνα ή 2.000 άτομα να κάνουν το ίδιο. Υπάρχουν απόψεις όμως που λένε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια αυτορύθμιση. Εσείς τι πιστεύετε, να υπάρχει αυτορύθμιση ή οι άνθρωποι πρέπει κάποια στιγμή να κατεβαίνουν, να διαδηλώνουν και να τα κάνουν όλα γυαλιά καρφιά, όχι γυαλιά καρφιά, όχι, να σταματάνε τα πάντα για να μπορείς να ακουστεί το μήνυμά τους. Συγγνώμη, το δίκαιο. Όλα χρειάζονται. Γυαλιά καρφιά πάει στον Παυλόπουλο και εκείνη την περίοδο των αναταραχών, 2008, ναι. Ναι, να συνεχίσω. Ναι. Θεωρώ ότι όλα χρειάζονται. Όταν λοιπόν είπανε σε εμάς ότι θα βάλουν διόδια στον Άγιο Στέφανο και στη Βαρυμπόπη, τι πρέπει να κάνουμε. Θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και θα πούμε δεν κλείνουμε π.χ. την Εθνική ή την Έξοδο και βάλτε μας διόδια. Φυσικά και θα την κλείσουμε. Η άποψή μας είναι κάθετη. Και εσείς κλείσατε τους ΧΙΤΑ, αγωνιστήκατε, τράβηξε τα άρματα μάχης η κυβέρνηση και τώρα δεν έγινε το έργο. Κοιτάξτε, δεν έγινε το έργο, αλλά τον περιφερειακό σχεδιασμό ο κύριος Γκουρός τον προχωράει. Εκεί τον πόνο σας. Τον προχωράει. Το αν δεν έρχονται στην Κερατέα, είναι άλλο. Το ότι οι κερατιώτες και όλοι όσοι είμαστε εκεί κερδίσαμε μια μάχη, πρέπει να το υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα. Γιατί οι μάχες μέσα στην κοινωνία κερδίζονται έτσι. Κερδίζονται με το λαό όταν καταλαβαίνει τη δύναμή του και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Κυρώνουμε πρόστιμα όμως τώρα. Με το θέμα των σκουπιδιών. Θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη. Και πού θα πάνε, τι θα γίνει τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχει πρόταση. Υπάρχει πρόταση. Και η πρόταση δεν είναι ο Μπόμπουλας. Η πρόταση δεν είναι αυτή η διαχείριση. Έχει μείνει με έναν επιχειρηματία πάντως. Είναι 5 τα βατζέ. Εμείς έχουμε μείνει όλη χώρα. Έχει μείνει κατά το καραμάνιο άσμα. Και εσείς θα μιλήσει για τζαβατζές, αλλά. Υπάρχει πρόταση και από τους κατοίκους της Κερατέας υπάρχει πρόταση η οποία είναι και οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντολογικά ορθή. Και σκοπίμως τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ποτέ δεν την προέβαλαν, διότι θέλουν να. Μια τελευταία κουβέντα, πρέπει να βάζουμε το φυσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πείτε. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Πάντως βάζετε λίγο νερό στο κρασάκι σας τώρα. Σκέφτεστε κυβερνητικά. Το είπατε δύο φορές. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας το πω. Είναι άλλο πράγμα να είσαι στο 4% και να λειτουργείς με διακήρυξη και άλλο το να σου δίνει ο λαός την εντολή να διακυβερνήσεις τη χώρα. Είναι περισσότερα τα διακυβεύματα, είναι περισσότερα τα ζητήματα που πρέπει να δεις και νομίζω ότι αυτό δεν θα το κάνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάνει οποιαδήποτε πολιτική δύναμη βρεθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτή τη λογική. Ναι. Νομίζω ότι όταν σου δίνει την εντολή μια κοινωνία ολόκληρη να τη βγάλεις από την κρίση, δεν σου τη δίνει ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι, σου τη δίνει ολόκληρη. Από την άκρα αριστερά ενδεχόμενα μέχρι και την δεξιά. Έχεις λοιπόν, εγώ ξέρω πάρα πολλούς δεξιούς οι οποίοι στηρίζονται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λοιπόν μια υποχρέωση μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις ιδεολογικές μας τοποθετήσεις, μέσα στις πολιτικές μας επιλογές να χωρέσει
σε μια προοδευτική δημοκρατική κατεύθυνση, ναι, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και κυρίως στους εργαζόμενους. Πολυσυλλεκτικό κόμμα, λέτε, αλλά μην χάσει το, αυτό έχει, και το μήνυμά. Έχει στάδια, έχει μια λογική. Απ' τη μια, ξαφνικά αν αύριο το πρωί ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει και ένα μαγικό ραβδάκι όπου θα μπορέσουν όλοι οι εργαζόμενοι να ξαναγυρίσουν τη δουλειά τους. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα διαπραγματευτούμε, θα δώσουμε μάχες, κύριε, και μέσα και έξω από την Ευρώπη. Θα δώσουμε ζητάμε τη στήριξη όλης της κοινωνίας, όλων των πολιτικών δυνάμεων που βλέπουν προς μια προοδευτική δημοκρατική κατεύθυνση. Εκτός και αν θέλουν να παραμείνει πάλι εδώ ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Εντάξει, ας το επιλέξουμε. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγο και πάλι κοντά σας. Τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Findforme, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Λοιπόν, ξανά κοντά σας, από εκεί που αφήσαμε την κουβέντα για τους χιτά, πριν πάμε στα... Δεν την είχαμε αφήσει την κουβέντα για τους χιτά, την κουβέντα την είχαμε αφήσει όταν είχε πει ο κύριος... Ότι, ναι, ο κύριος Κουτάς, ότι χρειάζονται το λαό για να αλλάξουν τα πράγματα κτλ. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Όταν το ΣΥΡΙΖΑ δεν σέβεται την κομματική εκλογική του βάση και παραδείγματος χάρη στην Πελοπόννησο όλες οι τοπικές ψηφίσανε ενάντια στην υποψηφιότητα Βουβούρη, τίθεται ένα θέμα. Γιατί αν τα πράγματα που εμείς θεωρούμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα αλλάξουν από τα κάτω, πρέπει αυτό το λαό που είναι από κάτω, είτε είναι εκλογική σου βάση, είτε είναι η κομματική σου βάση, να τον σεβαστείς. Και να μην το απαξιώνεις παίρνοντας κεντρικές αποφάσεις. Κύριε Σκούτα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου θα υπάρξουν γενικότερες πολιτικές ανακατατάξεις και μέσα στα ίδια τα κόμματα και στην ίδια την πολιτική ζωή. Και πρέπει τα κόμματα... Είναι άνοιγμα, λέτε, αυτό. Βεβαίως. Είναι. Και πρέπει τα κόμματα, και ιδιαίτερα θέλω να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, να δει από μία άλλη πολιτική σκοπιά αυτό που έχει να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν θα είναι στην κυβέρνηση.
Αυτό το είπα και προηγούμενα, χρειάζονται ευρύτερες κοινωνικές συνενέσεις, χρειάζονται ευρύτερες συσπυρώσεις και νομίζω ότι ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική. Προφανώς τα πρόσωπα, μπορεί να υπάρχουν θέματα και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ένθεν απόψεις ή δήθεν. Εγώ εκτιμώ και νομίζω ότι ως κόμμα κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Υπάρχουν αποφάσεις οργάνων, οι οποίες τα όργανα αυτά δεν είναι, από τη βάση έχουν εκλεγεί. Λοιπόν, σε επιλογές οι οποίες έχουν γίνει, πάρθηκε απόφαση στην Κεντρική μας Επιτροπή. Προφανώς ακούμε και την βάση, αλλά θέλω να σας πω ότι τα αποτελέσματα θα είναι και θα δικαιωθούν οι πολιτικές ή όχι. Πάντως, εμένα θα μου επιτρέψετε, είμαστε τέσσερις αυτοδιοικητικοί υποψήφοι εδώ πέρα και φτάσαμε να συζητάμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται ή όχι την κομματική του βάση στην Πελοπόννησο. Νομίζω η κουβέντα έχει ξεφύγει από το πλαίσιο που θα έπρεπε να είναι. Έχουμε τόσα προβλήματα στην αυτοδιοίκηση, μπορούμε να συζητήσουμε για τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνει ο καθένας μας για όλα αυτά και φτάνουμε να συζητάμε για τον κύριο Βουδούρη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς επελέχθη ο κύριος Βουδούρης. Θα αναφέρω ο κύριος Βουδούρης. Στον πρώτο γύρο θα κάνετε περίπατο. Στο δεύτερο νομίζω θα τον κάνετε. Δεν είπα ότι θα κάνουμε περίπατο. Είπα ότι φαίνεται πως έχουμε μια ικανοποιητική διαφορά και σας είπα ότι μέχρι τέλος πρέπει να αγωνιστούμε. Και στο δεύτερο γύρο θα είναι σκληρά τα και πράγματα. Πράγμα ο κύριος Σπηλιωτόπουλος, αν περάσει μαζί μας στο δεύτερο γύρο, που αυτό φαίνεται δημοσκοπικά, δεν ξέρω, μπορεί να διαψευστεί. Έτσι. Αλλά αυτό φαίνεται δημοσκοπικά. Παίζει με άσχημο τρόπο. Όπως είπατε πριν, έχει βάλει ας πούμε, το θέμα με το τζαμί για να προσελκύσει ψηφοφόρους των άκρων και φαντάζομαι ότι όσο προχωράμε θα συνεχίζει να ρίχνει τέτοια προεκλογικά πυροτεχνήματα. Ο κ. Καμίνης επιλέγει και αν θέλει στο δεύτερο γύρο. Όχι, δεν είπα ότι επιλέγει, λέω ότι φαίνεται από τα δημοσκοπικά δεδομένα. Μπορεί να διαψευστεί. Σας είπα, μην δίνετε σημασία. Εντάξει, αυτό έχουμε σαν εργαλείο και το πόσο περπατάει ο καθένας έξω στον δρόμο. Και εγώ περπατάω και ακούω διαφορετικά πράγματα από αυτά που είπατε εσείς πριν ότι βλέπετε πρώτο το Γαβριήλ Σακελαρίδη. Άρα. Όχι, μιλάμε... είπατε ότι θα θέλαμε το. Δεν είπα ότι θα θέλαμε. Είπα αυτό φαίνεται. Μην μου βάζετε λόγια που δεν έχω πει στο στόμα. Αυτό φαίνεται, λέω, από τα δημοσκοπικά δεδομένα. Εγώ κανέναν δεν θα ήθελα. Τον κύριο Καμίνη θα ήθελα και από εκεί ύστερα δεν με απασχολεί ποιο θα είναι ο δεύτερο. Πλην τη Χρυσή Αυγή που είπα, το θεωρώ πάντως, μεγάλο πολιτικό λάθο να περάσει στο δεύτερο παράμετρο, γύρο. Μια παράμετρο. Ανεξάρτητα τώρα ποιο θα είναι στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο και όλα αυτά, πρέπει να συζητήσουμε και για τα προβλήματα τη Αθήνα. Η Αθήνα περνάει μια ανθρωπιστική κρίση. Και αν θέλετε, είναι η μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει μετά το. Μεταβολήτευση. Έτσι. Θα σας έλεγα και μην πούμε με την εμφυλιακή κατοχή. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερο. Τα προβλήματα είναι αρκετά μεγάλα, έντονα και έχουν κοινωνική. Είναι κοινωνικά τα προβλήματα. Ο Δήμος με τις κοινωνικές υπηρεσίες είτε τις έχει μειώσει, είτε έχει μειώσει την ποιότητά τους, είτε δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι, αυξάνοντας σε μια τέτοια περίοδο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται η δημοκρατία στο Δήμο της Αθήνας και στην πόλη. Εμείς έχουμε. Θα σας πω. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένας δήμαρχος αυταρχικά και δημαρχοκεντρικά. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να διαβουλεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Καμίνης πολλές φορές επέβαλε την άποψή του συνήθως την παράταξη. Αυτό αφορά την παράταξη του βέβαια, αλλά σας το κάνω ως κριτική. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε το Δήμο προς τη γειτονία της Αθήνας. Εμείς λοιπόν θα εφαρμόσουμε το συμμετοχικό προϋπολογισμό. Θα βάλουμε τους πολίτες μαζί με τις κοινότητες στα διαμερίσματα να αναλάβουν από μόνοι τους κομμάτια αποκέντρωσης τα οποία θα δώσουμε από τη Δημοτική Αρχή προς τις κοινότητες. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι θα επιδιώξουμε θεσμικές αλλαγές που είτε υπάρχουν στο Καλλικράτη και δεν αξιοποιήθηκαν είτε θα τις θέσουμε εμείς έτσι ώστε ο κόσμος να παίρνει μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, μέσα από άλλες διαδικασίες να εκφράζεται, να λέει τα ζητήματα που τον απασχολούν και να δούμε. Θα γίνει πολύ διαφορετικό, δηλαδή πιστεύετε ότι θα γίνει. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας, όπου από αρχαιότερων χρόνων λέμε ότι γεννήθηκε η δημοκρατία, δηλαδή η συμμετοχή στην αγορά και όπου ο καθένας πήγαινε και έλεγε την άποψή του, να μην συμβεί στην Αθήνα και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο. Βέβαια υπάρχουν και. Εσείς έχετε τον κύριο Κωνσταντίνο εκεί. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι. Να τελειώσω. Και το τρίτο που θέλω να πω, πέρα από το θεσμικό, πέρα δηλαδή από τις κοινωνικές υπηρεσίες και την προστασία με ένα δείχτη της πόλης, πρέπει να δούμε και διότι αν δεν το κάνουμε αυτό θα είναι σαν να κυνηγάμε την ουρά μας, είναι να δούμε την οικονομική ανάπτυξη της πόλης μας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να λέμε για
να ξεπεράσουμε την κρίση στην πόλη, να υπάρξει μια άλλη εικόνα, εάν παράλληλα δεν σταματήσουμε την ανεργία, εάν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή, εάν δεν δούμε τα δικαιώματα των πολιτών και όλα αυτά μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν. Ναι, συμπληρώσει κάτι πριν πάω στην κυρία Ζεβουλάκου. Ναι. Λοιπόν, εγώ προέρχομαι από ένα Δήμο όπου απερχόμενος δήμαρχος είναι ο κύριος Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος είναι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με την κυρία Δούρου. Όλα αυτά που λέτε δεν τα έχει κάνει. Γιατί θεωρείτε ότι δεν τα έκανε στο Δήμο του που εγώ ζω, κινούμαι, δραστηριοποιούμαι κτλ. Και θεωρείτε ότι θα τα κάνει στην περιφέρεια. Γι' αυτό θα κάνει ο Σακελαρίδης. Εγώ να δώσω μία απάντηση στον κύριο Σκούρτα. Είναι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Γιατί θα πρέπει, γιατί θα πρέπει να απολογείτε μία παράταξη και ένας υποψήφιος για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Είσαστε με το, είναι σε ένα συγκεκριμένο συνδυασμό. Βεβαίως. Ο οποίος έχει πάρει χρήσμα από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και αυτό δεν είναι ανεξάρτητο. Όχι, σας λέω λοιπόν ότι είχε μια μνημονιακή κυβέρνηση απέναντί του, ενώ τώρα θα ψηφίσει ο λαός κυβέρνηση αριστεράς και θα δώσει όλα τα εργαλεία για να γίνουν. Εμένα θα μου επιτρέψετε να δώσω μια απάντηση στον κύριο Σκούτα. Κατηγόρησε. Στην αρχικότητα του Δημάρχου. Μπράβο, ακριβώς. Ο κύριος Καμίνης δέχτηκε ακριβώς την αντίθετη κριτική στη διάρκεια της θητείας του, πως η παράταξή του εμφανιζόταν ασύντακτη και ορισμένες φορές δεν περνούσαν διάφορα θέματα που φέρναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ο καθένας μας ψήφιζε κάτω. Το δοκούν όπως είναι και το σωστό. Εν πάση περιπτώσει, να έχουμε και την προσωπική μας κρίση και σε κάποια θέματα. Δηλαδή, κυρία Φιλίνη, γιατί έφυγε από. Και ανεξαρτοποιήθηκε. Κοιτάξτε, να διαφωνείτε με αυτό που λέω. Κυρία Δωρή, γιατί ανεξαρτοποιήθηκε. Και κάτι ακόμα. Λέτε ότι είναι δημαρχοκεντρικός και το καθεξής. Να σας θυμίσω ότι για πολλά σοβαρά θέματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο για πάρα πολλά θέματα έδωσε εξουσία σε διαπαραταξιακές επιτροπές. Σε διαπαραταξιακές επιτροπές, σε κάποιες εκ των οποίων είναι επικεφαλής και η κυρία. Που είναι επικεφαλής της ανοιχτής κοινότητας. Και αυτά που προέκυψαν από τις διαπαραταξιακές, τι έγιναν. Εντάξει. Εγώ σας λέω, όταν ένα δήμαρχος εκχωρεί την εξουσία του, που θα μπορούσε ένα θέμα να το πάει μόνος του. Μα δεν εγχώρησε τίποτα. Σε μια διαπαραταξιακή επιτροπή και δίνει και την εξουσία την απόλυτη στην κυρία Πορτάλου για το καταφύγιο των αδέσπων των Εζώων, ας πούμε. Είναι επικεφαλής της επιτροπής. Έδωσε σε μια επιτροπή για να κάνει ένα πόρισμα. Τι το κάνατε το πόρισμα. Τι το κάναμε. Αυτό, ρωτώ. Δεν κινηθήκαμε με βάση το πόρισμα. Είναι επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής, πρόεδρος στην Αναπτυξιακή. Ο Δήμαρχος δεν είναι. Απόλυτος στην κυρία Αναπτυξιακή. Ο κύριος Μπρούλιας είναι πρόεδρος στην Αναπτυξιακή. Τι να κάνουμε. Δεν ήταν πρόεδρος της Αναπτυξιακής. Δεν είναι πρόεδρος της Αναπτυξιακής. Κάνετε λάθος. Πόσους αλλάξατε στον 1984. Εκτίθεστε. Τρεις. Γιατί τους αλλάξατε. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει. Πόσους αλλάξατε. Δεν πρέπει να υπάρχει κινητικότητα δηλαδή στα πρόσωπα. Μα γιατί φύγανε. Γιατί φύγανε, εντάξει. Την επιστολή δεν την έχουμε τις πρώτες. Έχουμε την επιστολή. Έχουμε την επιστολή, μισό λεπτό, της κυρίας Δωρή, η οποία εν τέλει είναι υποψήφια με την παράταξή σας αυτή τη έκανε φορά. Επιλογή, άρα έκανε επιλογή. Μήπως είναι μια πολιτική, μια επιλογή, συγγνώμη, ευρύτερης πολιτικής. Προφανώς είναι. Ωραία. Δεν τους άρεσε ο Καμίνης, δεν τα βρήκε με τον Καμίνη, ναι. Την απαξίωσε όταν την έβαλε πρόεδρο και έκανε κουμάντο διευθυντής. Ναι. Προφανώς. Πάει σε μια παράταξη που θα λειτουργήσει διαφορετικά. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα είναι συγκοινωνούντα. Κάποια πράγματα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Άρα, μην βλέπουμε σαν απόλυτο κακό ότι έχει αλλάξει κάποια πρόσωπα ο Δήμαρχος. Ας δούμε και την άλλη όψη. Μήπως κάποια πρόσωπα εκ των έσω κάνανε. Ποιο διέλυσε το διοικητικό συμβούλιο του Βροχοκομείου, το οποίο είχε διαφορετική άποψη από τον κύριο Καμίνη. Γιατί διαλύθηκε το διοικητικό συμβούλιο. Μα δεν έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση και του απέπεμψε και ζήτησε να μπουν άλλα άτομα. Το ότι παραιτήθηκαν δύο άτομα από ένα διοικητικό συμβούλιο. Στη διάρκεια, στη διάρκεια τεσσάρων ετών. Στη διάρκεια τεσσάρων ετών, δηλαδή θεωρείτε πως δεν πρέπει να γίνει καμία αλλαγή. Το ξέρω πολύ καλά. Δεν μπορούσε να πάρει πλειοψηφία ο Καμίνης στο Βροχοκομείο, γιατί η δική του που έθεσε είχαν διαφορετική άποψη. Ωραία. Και για να πάρει, σας λέω λοιπόν, τους επέμπνευσε. Εκτιμάται δηλαδή πως στη διάρκεια τεσσάρων ετών δεν πρέπει να υπάρξει καμία αλλαγή στα διοικητικά συμβούλια. Τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Και εκτιμάται πως η όποια αλλαγή από σοβαρή διαφωνία έχει πράγμα. Να κάνει με το ότι είναι λάθος η πολιτική του Δημάρχου απαραίτητα και όχι πως τα πρόσωπα μπορεί να παίζουν κάποιο παιχνίδι πολιτικό ευρύτερο. Εγώ μίλησα για νοοτροπία. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Προφανώς χρειάζονται και να αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν είναι, είναι άλλο αυτό και άλλο που έχει να κάνει με θέματα χειρισμών οι οποίοι είχαν οι άνθρωποι του και δεν συμφωνούσε και τους απέμπες. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας. Είναι λειτουργίας. Το ενδεχόμενο λοιπόν οι άνθρωποι του να μην συμφωνούσαν με τη γραμμή της παράταξης που είχαμε προεκλογικά και είχαμε συμφωνήσει ένα πρόγραμμα και στην πορεία αναθέτησαν. Μα αυτοί λένε ότι το αντίθετο συνέβη. Αυτό που λέγατε προεκλογικά. Η κυρία, ας πούμε, Φιλίνη, είπε ότι αυτό που είπαμε στον πολιτισμό δεν εφαρμόζεται. Κυρία Ζερβουλάκου, πάμε λίγο να ακούσουμε την κυρία Ζερβουλάκου.
Λοιπόν, εσείς στον Διόνυσο τι θα αλλάζατε αν αύριο ερχόσαστε στην εξουσία? Τι θα αλλάζατε, τα βασικά πράγματα? Πρώτον, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν? Αυτή τη στιγμή η ενωτική πρωτοβουλία είναι. Βάζομαι τον ίν δήμαρχο. Οπότε θα πήγαινα περισσότερο στην καθημερινότητα και θα φτιάχνα λίγο περισσότερο σωστά τα πράγματα, θεωρώ. Δηλαδή? Δηλαδή, θα άκουγα τον κόσμο, θα αρχίζαμε να κάνουμε έργα υποδομής, θα κάναμε πάρκα, θα κάναμε παιδικές χαρές, θα κοιτούσαμε παιδικές χαρές, όχι σαν αυτές τις παιδικές χαρές που... που είδαμε τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες, δυστυχώς. Όχι, τέτοιες. Οι περισσότερες παιδικές χαρές παντού δεν έχουν άδεια. Θα αποκτήσουν, καιρός είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι εκτός από τις παιδικές χαρές πρέπει να δώσουμε και μία προτεραιότητα στα σχολεία και στην παιδεία. Μα εννοείται αυτό, τώρα που είπε. Τώρα αυτό που είπε. Γνωρίζετε. Την αδικείται όμως. Αυτό που είπε, εννοεί παιδικές χαρές. Θα έχει και το σχολείο, θα έχει και το βρεφονιπιακό σταθμό. Πρέπει να έχει και το συσίτιο στα σχολεία. Γιατί ναι, μπορεί να παρέμβει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, άντε. Το ξέρετε ότι πάμε σε καινούργιο συγχωνεύει σχολείων από το Σεπτέμβριο. Το ξέρω. Μισό λεπτάκι. Μα η στόχη είναι με τα σχολεία. Να ολοκληρώσει και το ναι. Ασχολούμαι με τα σχολεία εδώ και 2 χρόνια. Οπότε και γι' αυτό αποφάσισα και να ανακατευτώ με το Δήμο. Και είδα επειδή γίνεται δουλειά, αν υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που να θέλουν να ασχοληθούν. Οπότε μπορούμε τα δημόσια σχολεία να τα έχουμε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή τα βόρεια προάστια κρατάνε λιγάκι. Δεν βλέπουμε παιδιά υποσυτισμένα, γιατί σε άλλες περιοχές της Αθήνας η εικόνα είναι τρομακτική. Που ναι, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τη φανταστούμε πριν από μερικά χρόνια. Λοιπόν, μιας που μιλάτε για υποσυτισμό, σας έχω φέρει αυτό. Λοιπόν, αυτό μοιράστηκε. Όλοι όσοι έρχονται στη δική μου εκπομπή φέρνουν από ένα πράγμα. Προχθές είχα άλλο. Αυτό μοιράστηκε σε όλα τα σχολεία της Αττικής. Έχει τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική. Μίλα. Τότε μιλήστε κι εσείς. Λέει Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προώθησης. Δεν αφορά εσάς, κύριε Ζερβουλάκο. Της κατανάλωσης φρούτων. Στυλιτεύει γενικά μια συγκεκριμένη κίνηση, φαντάζομαι. Της κατανάλωσης φρούτων και όλοι αυτοί που μας πουλάνε και φτηνό παρατηριωτισμό εισάγουν με ΕΣΠΑ φρούτα από την Ιταλία για να τα μοιράζουν στα σχολεία, απαξιώνοντας με έναν τρόπο όλα τα παιδιά. Και δηλαδή, εμένα ήρθε το παιδί μου με αυτή τη σακούλα και μου λέει: «Μαμά, είμαστε τόσο φτωχοί». Κοιτάξτε να δείτε, άλλο πράγμα λέει πάντως εδώ πέρα για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων. Όχι επειδή είστε φτωχοί και πάρτε να φάτε ένα μήλο να χορτάσετε. Σε αυτό συμφωνώ που λέτε ότι κακώς εισαγάγαμε από την Ιταλία και καλό ήταν να έχουμε μια ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Αλλά άλλος ο σκοπός του προγράμματος. Να σας πω κάτι. Καλά, δεν θα μπορούσαν να φέρουν μήλα. Θα μπορούσαν να φέρουν από αλλού. Θα ήταν επικοινωνιακά σωστό. Να ενισχύσουμε την εγχώρια παραγωγή, συμφωνώ. Το έφερε το παιδί σας, παιδί. Το πρόγραμμα δεν το βρίσκω καθόλου κακό αντί να τρώνε. Αντί να τρώνε δεύτερη ποιότητα σάντουιτς στα κυλικεία να τρώνε φρουτάκια τα παιδιά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Και φρουτοσαλάτες έδωσαν. Δεν το καταλαβαίνω ποιο είναι το κακό. Δεν καταλαβαίνετε τι είπα εγώ. Είπα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει. Θέσατε δύο ζητήματα. Ένα από αυτά. Μην φωνάζετε τόσο, μην είστε τόσο εριστικοί. Που έχει καταργήσει τον πρωτογενή τομέα. Εκεί το έχετε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καταργήσει τον πρωτογενή τομέα. Φέρνει φρουτάκια από την Ιταλία τη στιγμή που κάποιοι αγρότες στην Ελλάδα έχουν καταστραφεί. Αυτό ήταν το ένα ζήτημα που θέσατε. Δεύτερο ζήτημα ήταν πως σας είπε το παιδί σας ότι πεινάμε και μας δώσανε μήλα. Και απαξιώνεται δηλαδή τη λογική του. Επειδή εμείς έχουμε στα σχολεία μας παιδιά που είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση ανέργων γονιών. Και εγώ τα ζω σε καθημερινή βάση και είμαι και στο σύλλογο του σχολείου. Και επειδή, ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη βία για ένα παιδί να μην μπορεί να συμμετάσχει σε μία εκδρομή. Επειδή κάποιοι άλλοι δημιούργησαν τις συνθήκες. Και εμείς μέσα από δομές αλληλεγγύης κάνουμε πράγματα γι' αυτά. Εμείς τι στείλαμε στην Ιταλία. Είπατε. Εμείς τι στείλαμε στην Ιταλία. Δεν ξέρω. Μακαρόνια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και πάντως κάποια στιγμή θα χρειαστεί να στείλουμε και εμείς στην Ιταλία, γιατί είναι φοβερά τα μεγέθη και τα οικονομικά προβλήματα που έχει η γειτονική μας χώρα. Αυτό 1,5-3 είναι το χρέος της. Αυτό όμως που είναι βασικό είναι ότι όλοι οι Δήμοι πήραν απόφαση και μειώσανε τον προϋπολογισμό για τα σχολεία, για τη λειτουργία των σχολείων, κατά 40%. Συμφωνείτε σε αυτό, κυρία Ζερβουλάκο? Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία από Σεπτέμβριο? Εγώ σε σχέση με άλλες χρονιές, αντίθετα, τουλάχιστον στο Δήμο Διονύσου, έχουμε μια πολύ καλή σχολική επιτροπή που έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα.
Μισό λεπτό. Μειωθήκανε. Μισό λεπτό. Ένα. Τα χρήματα τα οποία έρχονται για τις σχολικές επιτροπές. Συμφωνείτε λίγο. Είναι μειωμένα. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Μην με κοιτάζετε. Ωραία. Ένα αυτό. Με μάτι άγριο. Προσπαθείτε να μου επιθέσετε. Εγώ συντονίζω την κουβέντα. Δεν ξέρω στον Άγιο Στέφανο. Αλλά θέλω να σας πω. Βλέπω μια συγγένεια. Εντός εισαγωγικών η συγγένεια. Της Αθήνας δεν υπάρχουν χρήματα για να αγοράσουν πετρέλαιο. Δεν υπάρχουν χρήματα για να πάρουν χαρτί το φωτοτυπικό μηχάνημα. Λοιπόν, να πούμε ότι, ότι υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία έρχονται, αλλά αυτά τα δεν φτάνουν. Αυτό που έρχεται για τα σχολεία και αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να βάλουν μέσα στα σχολεία χορηγούς. Και αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί θα ανοίξουν μια άλλη πληγή που όταν βάλεις τους ιδιώτες μέσα στα σχολεία. Θα κατηγορήσουν κάποια στιγμή ότι βλέπετε παντού συνωμοσίες τώρα. Όχι, όχι, θα σας όχι πω έχουν μπει χορηγοί. Έχουν μπει χορηγοί σε σχολεία του Πειραιά. Αυτό που λέει ίσως είναι μία πλευρά. Εγώ θα σας πω το άλλο που σημαίνει στο Δήμο. Ναι, έχουν καταχραστεί τα χρήματα από σχολικές επιτροπές. Έχουν γίνει αυτή τη στιγμή καταγγελίες, οι οποίες είναι να διερευθούν. Δεν έχουν πληρωθεί οίκα σε. Πού? Στο Δήμο Αθηναίων. Στο Δήμο Αθηναίων, σε σχολικές επιτροπές. Να απαντήσω κι εγώ. Βεβαίως θα απαντήσω. Τώρα... Αυτό που λέτε, είναι πολύ... Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Το έχω ακούσει το θέμα. Εγώ έχω μείνει σε μία εξήγηση από την κοπέλα που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής πως έχει γίνει λάθος και έχουν μπει σε άλλο κωδικό τα χρήματα. Γι' αυτό δεν. Λέω ότι μπήκαν τα χρήματα στη Σχολική Επιτροπή. Υπάρχει αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τη Σχολική Επιτροπή και διαχειρίζεται. Το ξέρω το θέμα που λέτε. Έχει να κάνει με τη δεύτερη Σχολική Επιτροπή. Νομίζω τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Ο οποίος τον έβαλε η παράταξή σας από το Δήμο, ο οποίος έχει καταχραστεί. Ναι, αυτό και ψάχνετε. Μισό λεπτά. Γιατί δεν έχουν πληρωθεί ένα χρόνο. Άλλο έχει καταχραστεί, άλλο ψάχνετε. Οπότε ας μην πετάμε έτσι λάσπεις ανθρώπους. Μα δεν υπάρχουν στο βιβλιάριο. Χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα. Μα δεν υπάρχουν στο βιβλιάριο. Μα αυτό πήγα να σας εξηγήσω. Ότι εγώ έχω μείνει σε μία εξήγηση. Έχω μείνει σε μία εξήγηση πως έχουν πληρωθεί αντί για το ΙΚΑ των καθαριστριών από λάθος, από βλακεία, από αμέλεια. Της Προέδρου τότε έχουν πληρωθεί σε άλλο κωδικό. Γι' αυτό φαίνεται αυτό το λογιστικό έλλειμμα. Μα αυτό μια κίνηση είναι. Μπορούσαν τον κωδικό να τον κωδικό και τα χρήματα να επανέλθουν. Και ύστερα να διερευνηθεί. Μα σας λέω τώρα το θέμα που τίθεται. Κάνει σοβαρή καταγγελία. Τα θέματα που τίθεται είναι ποιος θα πληρώσει τα προστήματα όλα αυτά. Γιατί πες ότι τα χρήματα βρεθήκανε. Τα πάμε να τα δώσουμε. Ναι, αλλά ξεκινάτε με μια λογική πως τα χρήματα φάγανε, μετά με μια λογική ότι πες ότι τα βρίσκουμε τα χρήματα. Μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό. Εγώ ξέρω ότι όταν διαχειρίζεσαι δημόσιο χρήμα, πρέπει αυτό να το υπόλοιπο πρέπει να υπάρχει μέσα στο, στο βιβλιάριο. Όταν εξαφανίζεται, κάπου πήγε. Για πόσα χρήματα μιλάμε. Και εγώ σας λέω, εγώ είμαι ο διαχειριστής. Τα πήρα, τα έβαλα στο παντελόνι μου, έκανα τη δουλειά μου και μετά από 5 μήνες τα ξανάβαλα. Τι ποσό μιλάμε, κύριε Σκούτα. Για γύρω στα 50.000 ευρώ περίπου. Εντάξει, αυτό είναι ανεπίτρεπτο, δεν το συζητώ. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Συμφωνώ ότι είναι ανεπίτρεπτο, αλλά είναι δύο διαφορετικές όψεις. Άλλο πράγμα η αμέλεια, η βλακεία πιθανώς κάποιου που βρέθηκε σε μια. Εκ των υστέρων μπορείτε να τη μετονομάσετε όπως θέλετε, αλλά. Μπράβο, δεν και άλλο πράγμα η ότι. Ναι, και άλλο πράγμα ότι καταχράστηκε χρήματα κάποιος. Είναι δύο διαφορετικές όψεις. Συμφωνώ ότι υπάρχει. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Παρακαλώ, όταν παίρνω εγώ από ένα βιβλιάριο της Επιτροπής. Το οποίο έχει 50.000 ευρώ. Ποια επιτροπή είναι αυτή η επιτροπή? Ποια επιτροπή? Σχολική επιτροπή. Η οποία έχει τα χρήματα μέσα. Ανά πάσα στιγμή, όποιος μου κάνει έλεγχο πρέπει να βρει μέσα στο βιβλίο το υπόλοιπο. Εάν εγώ πάρω τα χρήματα και τα χρησιμοποιήσω ένα χρόνο, τα αξιοποιήσω και τα ξαναβάλω μέσα. Εγώ δεν είπα θα τα πάρω. Αυτό τα χρήματα τα οποία έφυγαν από το βιβλίο, σε τόκους εγώ σας λέω, ή τα χρήματα τα οποία δεν αποδόθηκαν στο ΙΚΑ και έχει πρόστιμο, ποιος θα τα πληρώσει? Ακούστε κάτι. Σε ό,τι με αφορά, επειδή ήμουν και εγώ αντιπρόεδρος μιας εταιρείας του Δήμου, ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός στις κινήσεις μου. Έκανα κινήσεις που μείωσαν τα λειτουργικά. Ναι, αυτό μισό λεπτάκι. Μείωσα τα λειτουργικά κόστη της εταιρείας με διαπραγματεύσεις σκληρές για το ενίκιο και ούτω καθεξής και έχω παρουσιάσει ένα πολύ αξιόλογο έργο εκεί. Από εκεί και ύστερα, το ξέρω το ζήτημα που λέει ο κύριος και ξαναλέω το εξής. Να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξαναλέω η αμέλεια και η χαζομάρα ενός ανθρώπου από το να καταχραστεί τα χρήματα. Είναι δύο διαφορετικά. Κάνουμε ένα τελευταίο κύκλο. Ναι, κυρία Ψυχογείου. Δεν ήταν ψυχή της παρέας, αλλά εντόνως βέβαια. Εμένα με κατηγόρησε η διοίκηση Καμίνη, γιατί κάποια στιγμή έβγαλα στην επιφάνεια ένα θέμα που έχει να κάνει με την Τεχνόπολη. Και επειδή το έβγαλα... Τι θέμα ήτανε? Κατάχρηση εκεί χρημάτων, κατάχρηση της ουσίας. Τα κοινικεία της Τεχνόπολης.
Λοιπόν, δηλαδή... το οποίο έγινε διαχειριστικός έλεγχος, έχει πάει και έχει γίνει μήνυση από μεριάς του Διοικητικού Συμβουλίου και ο διαχειριστικός έβγαλε πάνω από 500.000 ότι υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη από τα ταμεία του. 500.000 ευρώ. Βεβαίως. Για ποια περίοδο αναφέρεστε? Την περίοδο Κακλαμάνη. Ωραία, να το διευκρινίσουμε. Την περίοδο Κακλαμάνη. Ναι. Γιατί είπατε ότι σας άσκησε δίωξη ο κύριος Καμίνης. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Αν μου έφυγε. Αντίθετα την περίοδο Καμίνη. Αντίθετα την περίοδο Καμίνη. Μπράβο. Αντίθετα την περίοδο Καμίνη, δεκαπλασιαστήκαν σχεδόν τα έσοδα από τα κηλικία. Που κάτι σημαίνει και αυτό στο κλίμα που είπε ο κύριος Κούτας. Εκτός από τα έσοδα που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό που λέτε, ένα άλλο που είδαμε να αυξάνεται ήταν η επίθεση. Των ανθρώπων που κάνανε κάποια πράγματα, που είχαν αναπτύξει κάποιες δομές αλληλεγγύης. Είδαμε την επίθεση στη Βίλα Αμαλίας. Ωραία. Είδαμε το πόσο αστυνομοκρατήθηκε η πόλη της Αθήνας. Να απαντήσω λιγάκι. Στο θέμα της Βίλας Αμαλίας έχει λήξει μια κατάληψη που υπήρχε εκεί πέρα. Δεν ξέρω σε τι συνθήκες είχατε ήταν. Είχατε πάει ποτέ στην Βίλα Αμαλίας? Αφήστε με να απαντήσω, κυρία. Μόλις είπα ότι δεν ξέρω τι συνθήκες επικρατούσαν εκεί, αλλά ξέρω πως έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για να γίνει σχολείο η Βίλα Αμαλία. Αν διαφωνείτε με το να γίνει σχολείο ένας χώρος κατάληψης, τι να πω, καθένας κρίνεται. Σας παρακαλώ, όχι, εδώ κλείνετε και συγχωνεύετε σχολεία και διαλέξατε τη Βίλα Αμαλίας για να κάνετε σχολείο. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά τώρα? Η Βίλα Αμαλίας δηλαδή. Που ήταν δημόσια περιουσία, έπρεπε δηλαδή να είναι εφόρο ζωή Σάββατο. Είναι και οι ακτές και τα δίχτυα και τα λιμάνια της χώρας που τα πουλάνε, μπιτ παρά. Ναι, αλλά πετάτε την μπάλα στην εξέδρα συνέχεια. Όταν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο, να μιλάμε για αυτό. Μη μου το πάτε τώρα στα λιμάνια. Δεν μου λέτε. Εγώ συμφωνώ. Η Βίλα Αμαλίας λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε προς όφελος του δημοσίου? Όχι, δεν λειτουργούσε προς όφελος του δημοσίου. Γιατί? Προς όφελος του δημοσίου θα λειτουργήσει ένα σχολείο που θα πηγαίνουν τα παιδιά που πριν παραπονιόσασταν ότι συγχωνεύονται. Εκεί δεν πηγαίνανε παιδιά. Μη φωνάζετε. Εκεί πηγαίνανε παιδιά. Φωνές, δεν θα πιστεί ο κόσμος με το ότι θα φωνάξετε πάρα πολύ. Πιστέψτε με. Και δεν σας αρέσει αυτό, θα πιστεύουν από εσάς. Εντάξει, δεν το βλέπω έτσι. Εγώ το βλέπω γιατί η συζήτηση να προχωράει και να γίνεται. Να πει ξαφνικά. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε πόσο ευχάριστα. Αγαπώ το διάλογο. Εντάξει, διάλογο. Σε λογικά πλαίσια, σε λογική. Εντάξει, δεν παρεξέκλεινε. Δεν παρεξέκλεινε τη πορεία τη κυρία Ψυχολογία. Δεν γίνεται με ΜΑΤ να μπουκάρουν μέσα στη Βίλα Αμαλίας και να πετάνε τον κόσμο έξω. Έτσι. Γιατί αυτό ήταν ο διάλογο του Καμίνη. Θέλω να συμπληρώσω κάτι εδώ ή να πάω στη κυρία Ζερβουλάκου για να κάνουμε ένα τελευταίο γύρο έτσι και να ηρεμήσουμε λιγάκι, γιατί ξέρω. Να πάω πριν σε εσάς, γιατί κάλυπτα έναν ποδοσφαιρικό αγώνα προχθές και άκουσα ένα σύνδεμα το οποίο δεν ήταν και τόσο καλό. Βέβαια, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι, εδώ θα γίνει ο τάφος του Καμίνη. Ναι. Λένε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Μία ακόμα στρατηγική έτσι, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι βρίσκουν διάφορα κόλπα έτσι, και διάφορα τύπια προεκλογικά για να πολλώσουν τον κόσμο. Όχι φύλαθλοι, από αλλού εκπορεύεται. Και συγκεκριμένα, ας πούμε, από τον κύριο Αβραμίδη, που ήταν παλιός αντιδήμαρχος του κυρίου Κακλαμάνη. Και έχει βάλει τώρα μπροστά τον κόσμο του Παναθηναϊκού κάποιους φιλάθλους, κάποιους οπαδούς. Προσέξτε, λέτε ότι ο κύριος Αβραμίδης θα βάλει μπροστά τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Βεβαίως. Ναι. Έχει βγει με την Παναθηναϊκή Συμμαχία και λέει πως ο Καμίνης είπε ότι θα γκρεμιστεί το γήπεδο της Λεωφόρου και ούτω καθεξής. Αυτό δεν υπόθηκε ποτέ και το έχει διαψεύσει και το έχει διαψεύσει και ο ίδιος ο Αλαφούζος που είναι πρόεδρος της ομάδας. Το γήπεδο θα γκρεμιζόταν αν και εφόσον γίνει το γήπεδο κάτω στο Βοτανικό. Όσο δεν έχει, θα έχει γήπεδο η ομάδα καινούριο εκεί πέρα, δεν θα γκρεμιστεί το γήπεδο στην Αλεξάνδρας. Είναι σαφές. Χωρίς γήπεδο δεν θα μείνει η ομάδα της πόλεως. Σκέφτηκα και στη 13, είδα το μήνυμα από τον. Δεν θα μείνει χωρίς γήπεδο η ομάδα της πόλεως. Και... αν θελήσουν να πάνε και να κάνουν την επένδυση που είχαν πει κάποτε κάτω στο Βοτανικό και ούτω καθεξής, ναι, όταν θα ολοκληρωθεί το γήπεδο αυτό, θα δούμε τι θα γίνει το γήπεδο στην Αλεξάνδρα. Θα γίνει χώρος πρασίνου και ούτω καθεξής. Μαζί με τα προσφυγικά, λέτε. Ναι, το σχέδιο, το πλάνο, λοιπόν, μαζί με τα προσφυγικά. Ναι. Πόσα κομμάτια από το Δήμο Αθηνών μπαίνουν μέσα στο τα ΙΠΕΘ και ξεπουλούνται μπιτ παρά? Όλη η Ελλάδα, κυρία Ψυχογείο. Όλη η Ελλάδα. Και πώς το αντιμετωπίζετε? Είναι μέσα στι αποκρατικοποιήσει αυτέ, ονομάζονται. Μέχρι και το ξεπούλημα. Ακούστε να δείτε. Δεν φταίει τώρα ο κ. Καμίνης γι' αυτό. Ακούστε να δείτε. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, προχτές πουλήθηκαν 14 κτίρια του Δημοσίου, με το οποίο διαφωνώ πάρα πολύ. Πουλήθηκαν σε ένα τίμημα που θα γίνει απόσβεση σε 10 χρόνια. Το και θέμα είναι το τίμημα ή το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα ούτε τα πουλάνε. Για ποια λέτε, κύριε Γεραντά? Πουλήθηκαν κάποια υπουργεία, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, η διεύθυνση της αστυνομίας στην Γαδά. Σε μια τιμή την οποία εγώ τη θεωρώ εξαιρετική. Είναι και η τιμή, κυρία μου. Όχι, δεν είναι. Η τιμή δεν είναι. Κυρία Ψυχογείου, συγγνώμη. Είναι και κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν θέλω να τα ονόματα. Τα
τα οποία ούτε τα πουλάς ούτε τα αγοράζεις. Δεν μπορείτε να πουλάτε τη χώρα. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν έπρεπε να γίνει. Και μιας και μιλάμε για πολιτήριο στη χώρα, εσείς κυρία Ζερβουλάκο έχετε από τις ωραίες περιοχές εκεί. Φοβάστε κάτι ανάλογο μη γίνει στην περιοχή εκεί? Γιατί βλέπουμε συχνά πυκνά ξεφυτρώνουν κάποιες πυρκαγιές στα δάση εκεί πάνω στο Διόνυσο. Εμείς γενικά έχουμε θέμα. Το 2010 άλλωστε μας είχαν κάψει τελείως. Το ξέρω. Το ακαλύψει. Έχουμε όμως εθελοντές πυροσβέστες, έχουμε αναπτύξει, νομίζω ο εθελοντισμός μας είναι μεγάλος. Οπότε θεωρώ ότι προσπαθούμε και παλεύουμε να κρατηθούμε. Είναι πολύ δύσκολο πάντως, δεν το συζητώ. Είστε μια νέα υποψηφιότητα. Ακριβώς. Τι βλέπετε δηλαδή, τι θα μπορούσατε να κάνετε, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, δηλαδή. Το, ή μάλλον το μήνυμά σας ποιο είναι για αυτές τις εκλογές? Το μήνυμά είναι ότι προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να μιλάμε και να μην κάνουμε τίποτα. Όπως και εγώ. Οπότε σκοπός και στόχος είναι να κάνουμε πράξεις και να μην μιλάμε. Εύχομαι να έρθω εκεί στο Δήμο και να έχετε κάνει, να είστε και σύμβουλος και να έρθει δημοτική σύμβουλος. Ελπίζω την επόμενη πενταετία να είμαι εδώ και να με κρίνετε για αυτά που θα κάνω. Γιατί μαζί γιατί να ψηφίσω Δούρου και όχι Σγουρό ή όχι τους υπόλοιπους ή όχι Παφίλη? Για να φέρουμε το μήνυμα της ανατροπής και της νίκης και της αλλαγής απέναντι στα μνημόνια και απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που μαύρισαν τη ζωή μας. Ναι. Έχει δοκιμαστεί ο κύριος, πάμε για το θέμα Αθηναίων. Ο κύριος Αγγελάς είναι ένας νέος άνθρωπος, δείχνει ότι έχει όραμα, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί. Και ποιοι έχουν δοκιμαστεί σε άλλη πολιτική? Εδώ μας είπε ο κύριος Σαμαράς ότι θα έφερε τη Νέα Ελλάδα. Αυτός που την κατέστρεψε την Ελλάδα. Λοιπόν, αν δεν υπάρξουν νέα πρόσωπα, νέες δυνάμεις πολιτικές, νέες ιδέες, θα περάσει δεύτερο γύρο. Δηλαδή πάλι με το παλιό θα προχωρήσουμε. Θα περάσει το δεύτερο γύρο. Ο Σακελαρίδης, ναι. Βεβαίως. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Από τις γειτονίες της Αθήνας που γυρνάμε, από τον κόσμο ο οποίος μας πλησιάζει. Κύριε Κουτσούμπα, και εγώ το λέω και πάλι ότι θα είναι εκλογές. Δεν σας είπα κύριε Κουτσούμπα, κυρία ψυχολογία για την κυρία Κουτσούμπα. Ανταρσία του ψηφοδελτίου σας. Λοιπόν, εγώ θεωρώ. Καλή επιτυχία σε μου και εσάς και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η δύναμή μας μέσα στην περιφέρεια, διότι εμείς δεν πήραμε μια καρέκλα να καθίσουμε και να πούμε μια άποψη που προφανώς ήταν και σωστή. Εμείς φωνάζαμε τις επιτροπές αγώνα, τις επιτροπές των γειτονιών όταν υπήρχε θέμα. Και κάνατε και φασαρίες μέσα στο Δήμο. Εντός εισαγωγικών οι φασαρίες στο Δήμο Αθηναίων με το γύρο σας. Δηλαδή. Και στην περιφέρεια φέρναμε κόσμο. Και αυτό είναι το βασικό μας ζητούμενο, είναι να δημιουργούμε μια πολιτική κινητικότητα από τα κάτω και να έρχεται ο κόσμος και να μιλάει για αυτόν και όχι εμείς αντί του κόσμου. Δεν είμαστε υπέρ της ανάθεσης. Κύριε Γεωργαντά. Γιατί να ψηφίσουν καμίνι, πολύ εντάχει, γιατί εξηγιάνθηκαν τα οικονομικά του Δήμου και μπορούμε πλέον να μπούμε σε μια άλλη αναπτυξιακή τροχιά και γιατί στηρίχθηκαν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε αυτή τη δύσκολη κρίση. Για αυτά τα δύο. Δεν θα πω μεγάλα λόγια, δεν ζω σε παράλληλο σύμπαν. Γίνανε πολλά πράγματα στα πλαίσια του εφικτού. Να δούμε τι θα παραλάβουμε. Βεβαίως. Να δούμε, θα πούμε. Αν ποτέ παραλάβετε, θα το δείτε και θα είστε και πολύ ευχαριστημένοι. Είναι, γιατί εμείς παραλάβαμε. Και άλλο κύκλο αντιπαράθεσης. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είπαμε τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολλά. Τώρα ο λόγος στους ψηφοφόρους, ο λόγος σε εσάς. Εγώ να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς μου καλεσμένους, τον κύριο Γεωργαντά, την κυρία Ψυχογιού, τον κύριο Σκούτα και την κυρία Ζερβουλάκου. Μείνετε μαζί μας, ερχόμαστε. Και αύριο θα έχει αντιπαράθεση και μέχρι το Σαββατοκύριακο και την επόμενη Κυριακή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ όλους και σας έχουμε πάνω απ' όλα καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δημόλαιο Athens αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find For Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr.